Συνεχίζω το όλο ένα και περισσότερο προς την ανιούσα οι ανατιμήσεις σε προϊόντα με τους πολίτες να δυσανασχετούν έντονα για την ακρίβεια που έχει πλήξει την χώρα. Εκτός των ήδη γνωστών ανατιμήσεων σε ελαιόλαδο, καύσιμα, ρεύμα και άλλα προϊόντα, αύξηση τιμή σημειώθηκε και στο εμφιαλωμένο νερό. Ειδικότερα το 1,5 λίτρο εμφιαλωμένου νερού αναφερόμενη στην Εξάδα κόστιζε το 2021 1,30 ευρώ, το 2022 επήλθε σχετική αύξηση με 1,40 ευρώ, ενώ το 2023 έφτασε να κοστίζει σχεδόν μισό ευρώ περισσότερο, δηλαδή 1,80. Επιπλέον φοβοί υπάρχουν για αύξηση στην τιμή του κρέατος κατά 10-15%, το κοτόπουλο 0,15-0,20 ευρώ ακριβότερο, το χοιρινό 0,30 ευρώ ακριβότερο, ενώ το μοσχάρι αναμένεται να κυμανθεί στα 11-12 ευρώ το κιλό, που συγκριτικά το 2021 κόστιζε μόλις 8 ευρώ. Στο μεταξύ, διαφορές παρατηρούνται στις τιμές άλλων χωρών, όπου το υγρό πιάτων στη Γαλλία κοστίζει 1,75 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα 2,62 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και με την οδοντόκρεμα, όπου στην Γαλλία κοστίζει 2,29 ευρώ, ενώ στα ελληνικά σούπερ μάρκετ διατίθεται στην τιμή των 3,48 ευρώ. Ερωτηματικό υπάρχει στην εξέλιξη της κατάστασης και το πώς θα κοιμανθούν οι τιμές έως τέλος του έτους, με τους πολίτες της Καβάλας να δείχνουν αρκετά προβληματισμένοι. Πώς αντιμετωπίζετε την ακρίβεια σήμερα? Αχ, με ζάναξε. Με shopping therapy. Με ζάναξε και υπομονή, κορίτσι. Με υπομονή που έχει φτάσει στα ωριά της βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Πλέον έχουμε αύξηση και του μεγάλου λίτρου του νερού στο 1,80. Έχουμε γενικά ένα φαινόμενο εσχροκέρδειας και ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας, η οποία στηρίζεται βέβαια στην κυβερνητική πολιτική του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εγώ εισπράττω. Τώρα από εκεί και πέρα ο κόσμος εψήφισε, του αρέσει η κατάσταση αυτή. Ας το φάει και δούμε τι θα γίνει. Όπως όλος ο κόσμος, πώς να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και αύξηση μέχρι και του νερού στο 1,80 πλέον. Εδώ στο Δήμος. Γενικότερα στην Ελλάδα, στη χώρα, το 1,5 λίτρο είναι πλέον στο 1,80. Στα εμφιαλωμένα λέτε. Ναι. Δεν ξέρω. Μόνος είμαι εγώ για την αντιμετωπίζω. Μου φτάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα ο κόσμος έχει πρόβλημα. Δεν είναι βασικό. Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλος ο κόσμος. Γεια σας. Πώς αντιμετωπίζετε τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια? Τι να σου πω, όπως όλος ο κόσμος. Έχουμε και αύξηση του 1,5 λίτρο του νερού πλέον στο 1,80. Τι μπορώ να κάνω, όλοι μαζί πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Την ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται, ρε παιδιά, η ακρίβεια, να πούμε. Πηγαίνουμε στο σπίτι, βλέπουμε τον λογαριασμό που μας φέρνει η γυναίκα μας και μαλώνουμε τη γυναίκα μας. Λέμε, τι έκανες, τι πήρες. Έχουμε πλέον ανατιμήσεις και σε βασικά αγαθά, όπως το νερό πλέον. Αυτό δεν το έχω διαπιστώσει ακόμη, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ας πούμε. Βέβαια, αυτό φαίνεται στις τσέπες μας, δεν γίνεται. Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και παίρναμε κάποια προϊόντα έτσι πολύ άνετα, πολύ χαλαρά, και σήμερα είσαι με το χαρτάκι.